Elephant in the room, uh, κυρίες και κύριοι, ορίσατε. Κωνσταντίνο Πετρίδη. Τώρα, να μας πεις τι μας κρύβεις, διότι εχθές βλέπαμε το State of the Union του Πρόεδρου της uh, Δημοκρατίας, αλλά το κάψιον από κάτω ή από πάνω έγραφε ένα ομιλία Κωνσταντίνου Πετρίδη. Άρα, ποιο προσποιείται ποιον, ποιο κρύβεται πίσω από ποιον. Δεν ξέρω ποιο τρολάρει ποιον. Δηλαδή, γίνονται τα τα πράγματα. Γίνονται τα λάθη τα οποία έχουν πολιτικό νόημα. και να το σκεφτόταν κάποιο, Εντάξει, προσπαθεί ο άνθρωπο τόσο καιρό να βγει, να κάνει, να δείξει. Βάλει τον τουτώνο μου, μιλάω. Εντάξει, εντάξει. Έχει Ένα διαβολικό μυαλό θα σκέφτεται ότι είναι δάχτυλο Πετρίδη πίσω από για να του χαλάσει. Έχω τα πάντα. Πώ το είδε στο State of the Union, να δούμε, μάλλον να βάλουμε μέσα στην εισαγωγή. Θα μιλήσουμε για τα 14 μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση ή ο πρόεδρο τη Δημοκρατία σε ένα θέμα του Όσον αφορά του Τουρκοκύπριου, την παραμονή ή τι παραμονέ τη έναρξη αυτή τη νέα πρωτοβουλία που εκδηλώνεται σήμερα, η πρωτοβουλία, αλλά ξέρω εγώ, επανέναρξη μια προσπάθεια ει των Κυπριακών, mm. αλλά θα δούμε και το State of the Union. Μια και ξεκινήσαμε με το State of the Union, να πάμε να δούμε πώ το είδε και να προχωρήσουμε μετά να συζητήσουμε λίγο και τα μέτρα για του Τουρκοκύπριου. Εντάξει, το State of the Union πρώτα μια ορολογία την οποία υιοθετήσε νομίζω ο πρόεδρο εν είδη επικοινωνιακή πολιτική. Δεν είναι τίποτε το νέο. Πρώτα απ' όλα State of the Union λέγεται επειδή εκαθιερώθηκε από την Αμερική λόγω του συντάγματος ότι ο Πρόεδρος της Αμερικής Πάει Πρέπει να δίνει πληροφορίε για την κατάσταση τη χώρα στο Κογκρέσο. Εξού και το State of the Union. Και η και κατάσταση Υιούνιον, της... Μιλούμε, της... η Ένωση της... των Πολιτειών. Έτσι, ωραία, μια όμορφη ορολογία, την οποία νοιοθέτησε ο πρόεδρος Άγγελ στην Αμερική, ε, γίνεται και the state of the state. που κάθε πολιτεία. Ναι, εντάξει, να είμαστε όμω. Φαντάστηκε να κάνει ο κάθε έπαρχο. Ναι, sta state. αλλά ούτε Union the είμαστε. Μπορούσε να nice. είναι state of the partition. Ενώ ξέρει για κάποιου συμβολισμού, κάποιου μεγάλο. Μεγαλο... νομίζω τώρα, για να είμαι αυτά... δίκαιο, ένα λεπτό. Ναι. Ονομάστηκε επίσημα state of the union ή για nice. σκοπού. Το state of the union δεν έγραφε χτε state of the union, αλλά είναι μια ορολογία Σύμφωνο. την οποία ναι, χρησιμοποίησαν Ηδη για να το προωθήσουν, Ωραία. την οποία χρησιμοποίησαν όλοι, μγιώτης, ο Λε Τιμκιώτη, ο βοηθό κυβερνητικό εκπρόσωπο, όλοι για να το καταδείξουν το, 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 το πράγμα. Ε, και ότι είναι κάτι το καινοτόμο, που δεν είναι. Θυμάσαι ο Αναστασιάδη, έκανε ένα απολογισμό κάθε χρόνο. Κάθε έτσι. Τσου έφτιαχνε να εγκελάλεγε τόσοι πυλώνε και Α και Β και Γ και Δ. Και μάλιστα ο Αναστασιάδη το έκανε και εν είδη δημοσιογραφική διάσκεψη. Και δέχεται ερωτήσει. Mm -hmm. Και έκαμπνε το κάποτε και θεματικά. Άρα δεν είναι τίποτε το καινοτόμο. Αντίθετα, επειδή <coughs> Αναστασιάδη θεωρώ ότι ήταν και πιο διαφανή, αφού μιλούμε για τη, διαφ για τη διαφάνεια και για τη λογοδοσία, ε, είναι άλλο να έχει δημοσιογράφου. Δώσμε ένα λεπτό. Ο Αναστασιάδη είπε το εσύ, έκαμπτε απολογισμό. Ο απολογισμό είναι τι έκανα μέχρι σήμερα. Ο Χριστοδουλίδη είπε, θα σα πω τι θα κάνω μέχρι τι 31 το ε, Δεκάτου του 24. Εντάξει, για να μην διαπολογισμό, έλεγαν και τι θα γίνει. Να, για να είμαι δίκαιο, και τα δύο, και του Αναστασιάδη, ήταν να. πολύ κουραστικά και κανένα δεν τα παρακολουθούσε. Και χτε μπήκε σε πάρα πολύ λεπτομέρεια ναι, αλλά Δεν πάβει παρά να μην είναι μια καινοτομία, την έκαναν και ο Νίκο Αναστασιάδη και μάλιστα εδέχεται και κάποια κριτική εν είδη ε, ερωτήσεων από του δημοσιογράφου. Ήταν δημοσιογραφική. Mm. Χτε ήταν ένα μονόλογο, εκαλώσαν 400 πλάσματα. Πάνω και δεν μπορούσε να ρωτήσει κανένα. Ναι, ήταν διαφορετική Έτσι. μορφή. Ήταν για μια διαφορετική να, μορφή, αλλά τούτα που άκουσα για... στην τηλεόραση. Περί καινοτομία, διαφάνεια ή οτιδήποτε άλλο. Και λέμε για την Αμερική. Στην Αμερική γίνεται το πράγμα. Έτσι, και είναι θεσμοθετημένο από το 1800 πότε. Στην Κύπρο γίνεται κάτι άλλο. Ξέρει τι έκαμε χτε ο πρόεδρο. Ο πρόεδρο βασικά γίνεται εκπρόσωπο τύπου των Υπουργείων. Πριν δύο εβδομάδε, ένα μήνα, επέρασε ένα προπολογισμό σπουδή τη Βουλή. Στο... Αυτή τη στιγμή αναλύει τον προϋπολογισμό του κάθε Υπουργείου mm -hmm. με θέματα χαμηλή πολιτική. Το State of the Union ασχολείται με θέματα υψηλή πολιτική. Έτσι. Βασικά ανέλησε του προπολογισμού όλων των υπουργείων. των υπουργείων του. Έτσι. Ε, δεν λέω ότι είναι κακό να μιλάει στον κόσμο με μια συνοχή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα περίμενα και μια πιο ψηλή πολιτική. Δεν άγγιξε θέματα πιο ψηλή πολιτική που θα μπορούσε να αγγίξει, άφησε πολλέ ασάφειε και επανέλαβε, επανέλαβε του προπολογισμού στο Υπουργείο. Το άλλο που θέλω να που επισήμενα εγώ, είναι ότι οικειοποιήθηκε βασικά τι πολιτικέ τη προηγούμενη κυβέρνηση ω δικέ του. Και έχω πάρα πολλά παραδείγματα που είναι τη ώρα να τα. Δεν είπε τίποτε το νέο. Τίποτε που δεν είχε δρομολογηθεί, τίποτε το οποίο δεν είναι στους προπολογισμού. Ε, άρα δεν διαφωνώ με τον Αυγέννη και να αυκεί και σε ένα μήνα να ανεκατάλαβα. Αυκείς 100 μέρες, αυκείς τώρα, να σε ένα μήνα για τα 365 μέρες. Νομίζω κάτι τέτοιο ε, εν, εν, ε, εν, 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 Ωραία. Θέλει αυγένει συνέχεια ο πρόεδρο, ας, ας βγαίνει, αλλά να μην περιπέζουμε και τον κόσμο ότι ήταν εξαγγελίε. Η εφημερίδα έγραφε για εξαγγελίε. Δεν έχει τίποτε. Καμία εξαγγελία δεν είδα εγώ. Είναι εξαγγελία του τι θα γίνει. Μα δεν είναι εξαγγελία. Εξαγγέλει κάτι καινούργιο. Εξαγγέλεις δεν κάτι που θα Δεν κάτι το οποίο ανέλησε στου προπολογισμού. Οκ, okay, σύμφωνοι. Λοιπόν, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο μόνο, διότι έχουμε αρκετά διαφορετική προσέγγιση εδώ. Δεν θα κολλήσω στον τύπο State of the Union, αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Τα επικοινωνιακά δυστυχώ είναι μέρο σοβαρών κομμάτων τη πολιτική. Εγώ θα μπω λίγο στην ουσία και θα το δω που άλλη οπτική. Θεωρώ ότι εχθέ ο Νίκο Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου, μπήκε σε μικρά θέματα, micromanagement. Αλλά τι έκαμε. Μα είπε ασχέτω αν ήταν καινούριο ή αν τα ακούσαμε στου προπολογισμού ή αν δεν τα ακούσαμε, μα είπε σε μεγάλη λεπτομέρεια και για πάρα πολύ ώρα τι θα κάνει το 2024. Και έβαλε και χρονοδιαγράμματα. Είπε τον Μάρτι θα γίνει αυτόν, τον Ιούνιο θα γίνει αυτόν. Άρα αυτή τη στιγμή, να μιλούμε για λογοδοσία και διαφάνεια, θεωρώ ότι ένα σωστό δημοσιογράφο ή ένα σωστό δημοσιογραφικό οργανισμό βαστά πλέον τα 80 μέτρα του Νίκου Χριστοδουλίδη και κάνει tick the box όταν έρθει η ώρα του. Δηλαδή, τι είναι λογοδοσία στην πολιτική. Λέω, δεσμεύομαι ότι μέχρι το Μάρτι θα γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, το Μάρτι θα μπορούμε να κρίνουμε τον Χριστοδουλίδη για αυτά που μας είπε ότι θα κάνει. πρέπει. Εδώ δώσουμε ένα λεπτό. Δεν είδα αυτόν εν έναν κάτι το οποίο δεν είδαμε να γίνεται, δεν είναι δουλειά του, του Χριστοδουλίδη να ελέγξει αν έγινε. Είναι δουλειά του, δηλαδή, αν τα υπουργεία του έκαναν. Ήταν δουλειά και των προηγούμενων προέδρων να ελέγξουν αν έγινονταν. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αφού έχω έναν πρόεδρο, ο οποίο είναι συνέχεια μπροστά, θέλει την προβολή, την επιδιώκει, θα πρέπει και τα μέσα ενημέρωση, η δημοσιογραφία να αρχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, με τον ρυθμό στον οποίο παίζει ο Χριστοδουλίδη. Μα είπε, θα κάνω το τάδε τον Μάρτιν. Το Μάρτι θα πρέπει να είναι υπόλογο αν αυτόν έγινε ή δεν έγινε. Όχι σήμερα να αυτόν να τον κατακρίνω για αυτά που λέει ότι θα κάνει. Αυτά που λέει ότι θα κάνει, αν διαφωνώ π.χ. με το Park and Ride των λεωφορείο να επεκταθεί στι άλλε πόλει, φέρνω έναν παράδειγμα, εκεί να πω εμπρεπεί ή πρέπει. Έμεινε επί τη ουσία κριτική. Αλλά θεωρώ ότι στο κομμάτι λογοδοσία πλέον έχουμε το μέτρο και το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Ναι, απλώ να η διαφωνία είναι δηλαδή ότι δεν είναι πλέον. Mm. Τα χρονοδιαγράμματα υπήρχαν και δίνονται και στη δημοσιότητα. Και ε, αγώδες, και στα ελέγχη ναι, ελέχει. αλλά είπες εσύ ένας καλός δημοσιογράφος ένα καλό δημοσιογράφο δεν είναι και περιμένει να το πει ο πρόεδρο. Αφού είναι τζαμέ, κάποια πράγματα τα είχε ήδη πει ο πρόεδρο. Και ένα καλό δημοσιογράφο θα μπορεί να ρωτήσει για κάποια άλλα πράγματα, α πούμε. Λε, κυρία, α πούμε, ότι ε, για το ψηφιακό πολίτη. Mm <σχ> Ξανά ακούσε <εσύ> την φράση. Ήταν λίγο να τη στιγμή την ημέρα που έπεφτε το e-justice να συζητούμε για το ψηφιακό πολίτη. Τι είναι ο ψηφιακό πολίτη. Ο ψηφιακό πολίτη είναι μια νέα ορολογία για κάτι το οποίο υπήρχε και δεν εφαρμόσε για 10 μήνε. Mm -hmm. Ήταν έτοιμο να εφαρμοστεί το e-wallet. εξήγησε μα γιατί δεν εφαρμοστήκε το e-wallet που ήταν έτοιμο μέσα στο Υπουργείο. Έτσι. Ήρθε και είπε ότι ενισχύουμε, λέει, την πολιτική προσέλκυση επενδύσεων με το blue card. Ε, όχι, δεν την ενισχύει. Εφαρμόστηκε πριν αναλάβει, ετοιμάζεται το νομοσχέδιο. Και το οποίο πρέπει να καταθέσει εσύ, εσύ τώρα. Άρα, την εφαρμόζει την πολιτική. Μην προσπαθεί Ντάξει, να οικειοποιηθεί. Υπάρχουν πολλά βουλτάτα, Ντάξει, το σαντήνο, ένα, που τούτα, τα οποία θα μπορούσαν να οικειοποιηθούν. Ένα κλασικό μουρμουριτόνι γκρίνια κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση είναι οι προηγούμενοι, τούτοι που εφιάν, ειδικά στην πρώτη θητή, στο τέλο τη θητεία, θεωρούν ότι εδρομολογήσαν κάποια έργα και σίγουρα εδρομολογήσαν. Ε, παρά, δηλαδή, έφυγε εσύ που υπουργό Οικονομικών, ήρθα εγώ, ένα αύριο πράγματα που ξεκίνησε. Ένα τα τελειώσω. με, μου αλλάσεις το όνομα. Για, να, ότι. Η ουσία είναι ότι. Είναι η ουσία είναι. Ναι, 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 Μα και που, τούτο που λέει ότι εδρομολόγησα του εγώ, άρα δεν πρέπει να πει ότι ε, δικό του, αλλά να πει ότι είναι δικό ε, 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 του. Τι είναι, εν το Μα θέμα. Και μας. Πάνε, να πει. Αν Ή δεν εφαρμόστηκε. Εν να εφαρμόσουμε εν την πολιτική. μην το παρουσιάζει σαν κάτι το καινοτόμο και το δικό σου και το όραμα σου, που δεν είναι η όραμα σου. Καλά, είναι συνέχεια τη δική σα διακυβέρνηση τούτη. Τι. τι. Η, η, η σημερινή κυβέρνηση είναι συνέχεια τη προηγούμενη. Κάθε... Το... Κάθε... Το Ιδικά... Ιδικά oh, εγώ, ξέρω, εγώ ξέρω, Αντρέα μου, ότι εμεί ήμασταν το παλιόν με, oh. με τα λόγια του κυρίου Προέδρου εγώ... και αυτή τη στιγμή <laughs> έχει εφαρμοστεί το νέο, το οποίο ε, αντιδρά και αντιστέκεται το παλιόν. Που τούτα τα 80 τα μέτρα δεν είδα τίποτε το νέο. Ήταν και τα. Ένα λεπτό τώρα για να είμαι δίκαιο. Και τα 80 ξεκινήσαν με την κυβέρνηση Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Και τα 80. Με την, την πρώτη ανάγνωση, ναι. Οκ. Okay. δεν έχω άποψη, ναι. αλλά. Δηλαδή, τούτη κυβέρνηση 10 μήνε δεν ξεκίνησε ένα πράγμα αντικότητα. Ε, δεν βλέπω να ξεκίνησε κάτι. Δηλαδή. Και δεν επικοινώνα, αλλά μην προσπαθεί μόνο προσανατολισμένο ανα, πα στο επικοινωνιακό. Να αλλάξει ορολογίε, όχι να είναι ένα απολογισμό σε State of the Union, ή να είναι έναν ένα, New ψηφιακό πολίτη, ή να ενισχύσει την πολιτική. Ενώ απλώ ήταν έτοιμο σχεδόν το νομοσχέδιο να, να το καταθέσει. Και πάρα πάρα πολλά άλλα. Και για όλε τι μεταρρυθμίσει και ό, όλα τα από αυτά. Έτσι, να είμαστε λίγο πιο δεν αλήθεια λόγω, είναι εν κάπου στι... για, για να είμαστε δίκαιοι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι αποκλείεται να μην είχε έναν από τα 80. Που να το σκεφτήκαν τούτοι, έγινε τότε τα 80 να τα δικά του. Κάποια, κάποια ξεκινήσατε τα εσεί, κάποια ξεκινήσαν τα τούτοι. Απλώ νιώθω ότι αναλωνόμαστε ε, σε πράγματα. Συμφωνώ. Ε, θεωρώ όμω ότι δεν είναι τούτη η ουσία τη πολιτική. Εγώ το είπα πρώτο ή εξεκίνησα το εγώ και δεν το συνέχισε. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι αυτή είναι η ουσία, ουσία. τη πολιτική. Άρα, εχθέ δεν ήταν κάτι το ουσιώδε το οποίο έγινε. Σου λέω για μένα το μόνο ουσιώδε είναι ότι εδεσμεύτηκε στο τι θα γίνει και πότε θα γίνει. Άρα, μπορώ Όλες να τον οι ελέγχω. Όλε οι κυβερνήσει. Και να σου πω κάτι, ε. και σε κάτι άλλο και πρέπει να κρύθει. Είσαι προεκλογικό πρόγραμμα. Εννοείται ότι δεν μπορεί να περισκευάζεται ποτέ κανένα. Είναι σίγουρο. Αυτά και βγαίναν και δημόσια. Να, να σου να, να πω ένα πράγμα. Τι θα μπορούσε να, να αναφέρει εχθέ. Για την ΆΤΑ, τι, τι δεσμεύτηκε προεκλογικά. Δεν το ξέρω. Δεσμεύτηκε προεκλογικά ότι θα εφαρμόσει μια πιο δίκαιη κατανομή και, και μια κλιμακωτή ΝΑΤΑ. Έτσι, δηλαδή να mm -hmm. βγαίνει στου χαμηλομίσθου. Τι έγινε στην πράξη. Αυτό αναιρέθηκε και η ΑΤΑ αυξήθηκε οριζόντια, κατεμένα εμένα δημιουργώντα περισσότερε κοινωνικέ ανισότητε, αλλά λένε είναι κοινή κουβέντα. Οπότε, έχουμε μια προεκλογική διασμεύση. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο έγινε. Έχουμε ένα νέο υπουργό οικονομικών, ο οποίο ευκήγεν να πει ότι ξέρετε, εγώ, πρέπει, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξουμε την ΑΤΑ. Έτσι. Ε, και να, 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 να λαμβάνει υπόψη παραγωγικότητα και άλλα θέματα. Ευκή την επομένη, και πάνω κάτω ανέρεσαι τον Υπουργό Εργασία. Άρα, έχουμε τρει διαφορετικέ καταστάσει. Προεκλογική δέσμευση. Τι έγινε, τι λέει ο ένα Υπουργό, και λέει. Yeah, άλλος έγινε κάτι. Ωραία, πε στον κόσμο. Ξέρετε, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί την κλιμακωτή, αφού μιλούμε για α, λογοδοσία. Mm -hmm. Άλλο παράδειγμα: θέματα high politics. Μα είπε για το μεταναστευτικό. Εγώ δέχομαι ότι έγιναν πολλά πράγματα για το μεταναστευτικό που εδρομολογηθήκαν από πριν μεν, αλλά ε τώρα και, και και δέχομαι έγιναν πράγματα, εξηλωθήκαν πράγματα στο μεταναστευτικό της προηγούμενης κυβέρνησης από αυτήν <σ�>. το τέλειο. Τέλη. Ναι, αλλά ναι, ναι, ποιος ναι, τα έβαλε, ναι, ποιος ναι, τα λέμε και 80 ήταν την προηγούμενη αυξηθήκαν οι απελάσει. Ε, από τα νούμερα Άλλον, που υπάρχουν, το γιατί πιόχνουμε... αυξηθήκαν... παραπάνω από όσου έρχονται. Ναι, ναι, ναι. σχεδόν ε, δεν είχε απελάσει. Υπήρχε λόγο που δεν υπήρχε απελάσει. Δεν υπήρχε δικαστήριο. Έτσι, εφάμε τη ζωή μα να χτίσουμε το δικαστήριο. Άρχεψε να δουλεύει και τώρα. Πολύ καλά. Και ο Κωνσταντίνο προσπαθεί πάρα πολλά και είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Εμειωθήκαση οι αφήξει από τα κατεχόμενα λόγω του ότι επίεσαι και αυτή η κυβέρνηση και πέτυχε περισσότερο και μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνουν λιγότερου βίζε στου Αφρικάνου. Mm -hmm. Αλλά είσαι πρόεδρο. Έρχεται ο υπουργό εσωτερικό σου και λέει κάτι, κατά μένα πολύ σωστό για το μεταναστευτικό. Έτσι. Ε, που είναι και high politics του που είπε ο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Είπε ότι κύριοι πρέπει να ξαναδούμε το θέμα τη Συρία. Α, να, ναι. Και που ναι, 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 αυτή ναι, ναι, τη στιγμή πλημμυριζόμαστε από Σύριου. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εσύ γιατί ένα, ένα, λεπτό, λεπτό, τίποτε, δεν αναφέρε τίποτε. Εξηγείς... Δεν τολμά να αγγίξει τα high politics. Ένα λεπτό. Να εξηγήσουμε τι εννοούμε με τη Συρία. Στη ναι, Συρία αν έχει ναι, ναι, κάποιε ναι, ναι, ναι. περιοχέ που θεωρούνται επικίνδυνε, άρα δεν, να, δεν μπορούμε να στείλουμε πίσω, να απελάσουμε κάποιου ασύλου. Όχι ε, ναι, 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 κάποιε περιοχέ. Εν εν όλη χώρα, εν κάποιε περιοχέ νομίζω. Όχι. Οποιοδήποτε έρθει από τη Συρία, αυτή τη στιγμή, είτε έρθει με τη Βάρκα, είτε έρθει με το Εδοαροπλάνο, <συριακόντα> είτε έρθει με τη Γεωργία σα, κύριε, εγώ θέλω άσυλο. Γιατί κινδυνεύει η ζωή μου να πάω πίσω. Επειδή είμαι από τη Συρία και η Συρία θεωρείται την ω χώρα. Ολόκληρη, νομίζω. Ολόκληρη. Περιοχές. ολόκληρη. ολόκληρη. Είναι επιμένω, Αντί, αλλά... που είπε ο Κωνσταντίνο. Τι είπε ο Κωνσταντίνο. Πολύ σωστά. Πεθιά. Έχει χρόνια να γίνει μεγάλο πόλεμο στη Συρία. Κάποιε περιοχέ ενδεχομένω να κινδυνεύουν. Έτσι. Κάποιες, οι περισσότερο Ή περισσότερο κάποιοι, οι περισσότερε να, όχι. να, να τίθενται. Σε, mm -hmm. σε, προσωπικό διωγμό από το καθεστώ, σε ένα δεκτατορικό καθεστώ. Άρα να γίνεται εξ, εξ, εξ τομικευμένη ανάλυση για τον ποια περιοχή της Συρίας Εγώ πιστεύω έρχεσαι. ότι αν γίνει αυτό ναι. το πράγμα, τώρα μπορείς να το σαν με έναν άλλη Του την ευρωπαϊκή πό... Του ε, πολιτική. Τάξι, ε, ναι. Ε, Αλλά Αφήσε αφή ε, αφή αφή να έναν αφή να... παράθυρο για μέ και την ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν έχει Για να μην κάνουμε διατριβή στο Συριακό. Είναι high politics στον πιπέρον Είναι high politics και είναι κάτι το οποίο πρέπει η Κύπρο να πάρει την πρωτοβουλία στην Ρεξέλη. Είσαι πρόεδρος, μην αναφέρνεις ότι πιάσαμε παραπάνω εξεταστές Πάλι, εν τω προ επί προηγούμενε κυβερνήσει που είχαν μπορεί να ενισχυθήκαν και το αν ξέρω καλά, έκαναν να κάνουν τι αιτήσει. Το θέμα είναι στα φλέγοντα <κυρίζει> θέματα. Παίρνει θέση ή δεν παίρνει θέση. Εχθέ δεν πήρε θέση. Καλά, θεωρεί ότι μπορεί να διαφωνεί με τον Υπουργό του, δεν πήρε θέση. Για να μην πήρε θέση. Για να μην μιλάνε ανάμιση ώρα για 80 μέτρα τα από αυτά. Το μεταναστευτικό που το number one. Ε, μίλησε το... για το ίδιο... μεταναστευτικό. Ε, ναι, αλλά το πιο σοβαρό θέμα το για μα που ξέρουμε τουλάχιστον το μεταναστευτικό. That's. Δεν τολμήσε να, το, να το αγγίξει. Έτσι. Ε, εγώ ένα θέμα στο οποίο θα στεκόμουν και συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είχε θέματα πολιτικής, είχε πιο χαμηλού, χα, χαμηλής πολιτικής θέματα, εμεινε, ασχολήθηκε με τη μείωση της διδακτέας ύλη, πράγματα που εμπεριμένει στον μείωση πρόεδρο. Διδακτή, ναι, διδακτή, διδακτή, ναι, εγώ συμφωνώ. Έτσι, εδώ στα όλα τσοβόνα. Δηλαδή, εξαγγελία ναι, του πια ναι, ήταν. Ναι, ναι. Ότι ρε ενα να πρέπει να αρχίζουμε να εφαρμόζουμε περισσότερο Τώρα, το ημέρο σχολείο. Δεν ναι, με παίρνει πόση γιγανότητα. Δώσουμε ένα λεπτό. Ένα λούπ που θέλω να πω. με να το ολοκληρώσω. Ναι, ε, Αστυνομία. Θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι τη αστυνομία σε σχέση με θέματα πολιτική και χαμηλότερη πολιτική. Η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα ανασφάλεια. Έχουμε μια έλλειψη εμπιστοσύνη στην Όχι εμεί, ο ίδιο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνη στην ηγεσία τη αστυνομία. Τι τελευταίε εβδομάδε φαίνεται ότι ο νέο Υπουργό Δικαιοσύνη έπρεπε να μπολαγουρλεί, διότι που την ημέρα που ο άνθρωπο ανέλαβε, συμβαίνει το ένα μετά το άλλο, βία στα Εξυγκρήμα. γήπεδα. Ναι, είπα, είναι γουρλή, δεν ναι, φταίει ο άνθρωπο για τίποτα που του ταούλα. Λοιπόν, περίμενα που τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να με καθησυχάσει κάπω, να μου δώσει να καταλάβω ότι. Ναι, έχουμε κάποια ζητήματα στο θέμα τη ασφάλεια, αλλά μπορούμε να το χειριστούμε, το, έχουμε, το, αναγνωρίζουμε, κάνουμε Α, Β, Γ, Δ για να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλεια του Κύπριου πολίτη. Εκείνο που άκουσα είναι ότι να βγάλει 350 αστυνομικού που τα γραφεία έξω στου δρόμου. Έμε καθησυχάζει του. πρώτα απ' όλα γιατί έχει 350 πλεονάζοντε στα γραφεία. Αν ισχύει τούτο το πράγμα. Άρα θεωρώ ότι ναι, εγώ βρίσκω ως πολύ θετικό για να καταλήξω στο θέμα του το State of the Union το γεγονός ότι έχω έναν πρόεδρο ο οποίος για επικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν μου πέφτει λόγος, εδεσμεύτηκε να κάνει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρα από μας, σε εμάς εναπόκειται να τον κρίνουμε με βάση πλέον τα έργα του και όχι τα λόγια του. Δεύτερον, ναι, περίμενα από τον πρόεδρο σε κάποια ζητήματα όπω αυτό που ανέφερα τη αστυνομία να, να, ασχοληθεί με κάτι πιο ουσιαστικό από το ότι να βγάλω 350 αστυνομικού που σήμερα κάθονται στα γραφεία έξω στου δρόμου. Τούτων είναι το summary το δικό μου όσον αφορά το, το State of the Union. Εντάξει, εγώ είπα την, την άποψή μου είπα και είπα ότι δεν διαφωνώ με τον Αφικέντη. Είπα πού διαφωνώ στον mm -hmm. τον τρόπο τη παρουσίαση. Του ήθελα περισσότερη νοησία ουσία του Χάιπ Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα ασφάλεια έχει δίκιο. Ε, ο κόσμο νιώθει την ασφαλεια mm -hmm. Και την αρχίζει να φυσικά και τώρα που την νιώθει. Έχει, έχει, κάποια χρόνια που την νιώθει. Δεν ξέρω τι μπορεί. Δεν είναι πολλά δύσκολα εδώ τα θέματα. Ούτε μπορώ να κατηγορήσω κανέναν υπουργό. Ε, δεν μπορεί όμω η λύση να είναι μόνο προσλάβει περισσότερου αστυνομικού. Πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Και α μην ξεχνούμε ότι, ας πούμε, τουλάχιστον με, το, με, βάση το Eurostat, έχουμε του παραπάνω αστυνομικού κατά τους, κεφαλή. στην Ευρώπη. Ναι. Θέλει αναδιοργάνωση. Έγινε με, Ξέρω παλιά έγιναν μελέτε οι οποίε δεν και η αστυνομία δεν είναι μόνο αστυνομία, είναι και θέμα άλλων θεμάτων. Ε, α πούμε, έγινε να γίνεται παραδοχή ότι γίνονται εγκλήματα μέσα από τι φυλακέ. Και μάλιστα παραδοχή με βάση την αποφάση δικαστη άντρε. Έτσι. Και να λέμε, ναι, να πιάνουμε 500 αστυνομικού πόξο, αλλά με στι φυλακέ συνεχίζουμε να αφήνουμε τα τηλέφωνα. Ε, θα ήταν μια απόφαση που δεν λέω ότι θα έλεγε κατ' ουδένα λόγο mm. το θέμα να Αφήνουν τα τηλέφωνα ή mm. είναι παράνομα που τα χρησιμοποιούν. Έτσι και ε, τα συστήματα να τα. Να πάω, ρώνουν, πέρα, ναι, ναι αλλά ναι, να και τη ναι, 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 ε, 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 ξέρω ότι δεν είναι ακριβώ έτσι. Ό, 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 η ερώτησή μου δεν είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι παράνομο να χρησιμοποιεί τηλέφωνα με στι φυλακέ από φυλακισμένου. Παράνομο είναι. Α, και εντούτο που θέλω να διευκρινίσω. Οι αφήνουν τα επιτρέπεται. Αλλά ναι. ξέρει, έχουμε πολλού νόμου. Όχι, δεν είναι αυτό που να υπάρχει τεχνική λύση να εφαρμοστεί με ένα πάτημα ενό κουμπιού. Και δεν πιάνει ολυντική γειτονιά, εν περιπτώσει. Δεν βλέπω κάτι το συγκεκριμένο. Επιτούτου, τούτου, αλλά συμφωνώ μαζί σου θέμα θέμα ασφάλεια πλέον δυστυχώ αλλάζει και η κοινωνία μα. Και ο κρίμα τούτη χώρα η οποία ήταν ασφαλή χώρα. Μα κοιτάξτε, α... για να είμαστε σωστοί, είναι ασφαλή χώρα. Το πρόβλημα τη ασφάλεια λίγο εποχικό. Ετύχαν δύο-τρία περιστατικά βία στα γήπεδα, όπου η αστυνομία. Στη λογική του να λαλώ πολλά λόγια πριν το μάτσο, έγιναν εξονυχιστικοί ελέγχοι. Μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, έκαναν τα μα ξεκίνησε το μάτσο. Εχειρίστηκε το λάθο η κυβέρνηση που έχουμε έναν πρόεδρο και έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποφασίζουν αν θα ξεκινήσει ή δεν θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Εν το συζητήσαμε, α το αφήσουμε στο περιθώριο. Ε, προκύψαν διάφορα περιστατικά. Ε, τοποθετήθηκε ε. η βόμβα, αν δεν κάνω λάθο στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ε, ε, κάποιο δικαστικού εγώ, λειτουργού. Μερά μεσημέρι. Των τελευταίων καιρών έγιναν πολλά. Ε, ε. Γι' αυτό, διότι αν δεν γίνονται αυτά τα περιστατικά, το αίσθημα ανασφάλεια στην Κύπρο, εγώ νιώθω ότι μια πάρα πολλά ασφαλή χώρα η Κύπρο. Συλήνετε και για να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Για Απλώς, και Ανεβαίνει μόμους, και ανεβαίνει κατεβαίνει, όπω και το μεταναστευτικό. Ε... Έρχονται τρει βάρκε μέσα σε μια εβδομάδα, είναι κορυφαίο θέμα. Έρχονται τρει βάρκε σε μια εβδομάδα, πέφτει. Φυσικά εκεί είναι διαφορετικό, διότι ο Κύπριο βλέπει του ξένου ει το δρόμο. Ναι, δημιουργείται. Και και ε, ο ήθε αισθήμα ανασφάλεια, έναν πιο ε, αντιδραστικό. Έναν πιο αντιδραστικό αισθήμα ανασφάλεια κάπου σε κάποιε ναι, περιοχέ. Ε, άρα νιώθω ότι στο κομμάτι τη ασφάλεια, ε, γι' αυτό είπα. Ε, και λέω ότι ε, ε, δεν είναι εύκολο να το λύσει. Σίγουρα, σίγουρα. Μα ε, αν το, ήταν, αν ήταν εύκολο είναι, να. Για να, να... με αδικούμε, yeah. ο Υπουργό προχτέ ανέλαβε. Ηταν δυναμικέ οι δηλώσει του. Προ τη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω. Πρέπει να δούμε και εκείνο τι μπορεί να κάνει ή αν μπορεί να κάνει. Λοιπόν, να δούμε λίγο το κομμάτι για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για του Τουρκοκυπρίου. Τα 14 μέτρα, αν δεν κάνω λάθο, 14 ήταν σωστά. Ναι, ναι. 14 μέτρα α, για βελτίωση και αυτόν ήταν ότι είχαν τον ίδιο τίτλο η χτεσινή. Τώρα το σκέφτομαι. Η χτεσινή ομιλία του Πρόεδρου τη Δημοκρατία ήταν. Uh, μέτρα βελτίωση τη καθημερινότητα του πολίτη, αν δεν κάνω λάθο, ή κάτι σχετικό, και ο τίτλο για τα μέτρα των Τουρκοκυπρίων ήταν μέτρα για βελτίωση τη uh, καθημερινότητα ή τη ζωή των Τουρκοκυπρίων. Έχει μια uh, κάτι κα το όμοιο. Ε, στα μέτρα, πώ τα είδε για του Τουρκοκυπρίου. Εντάξει, είναι, είναι μέτρα χαμηλή πολιτική. Ε, Θεωρεί. Ναι, oh. θεωρώ ότι μέτρα χαμηλή ναι. Έχουμε σοβαρή διαφωνία, συνέχισε. Το... ποιον είναι το. ψηλή πολιτική. Θεωρώ ότι, ότι το πληθυσμιακό είναι... στην Κύπρο είναι σε υψηλή πολιτική. Δεν έχει καμία σχέση με το πληθυσμιακό. Απόλυτη σχέση. Γράφει πολίτε. δηλαδή, Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά που μπορεί να είναι και του 7 αφορούν το πληθυσμιακό. Α ξεκινήσω εγώ αφού ξεκινήσω. Το πληθυσμιακό είναι έναν από του δύο πυλώνε που δημιουργήσαν το Κυπριακό. Το ένα είναι η γεωγραφία, ότι είμαστε Κοντά στην Τουρκία από ό,τι στην Ελλάδα γεωγραφικά, αλλά πληθυσμιακά ήμασταν πολύ περισσότεροι οι Έλληνε και λιγότεροι οι Τούρκοι στην Κύπρο. Mm -hmm. Έρχεται η κυβέρνηση συνεχίζοντα μια πολιτική που ξεκίνησε από το 7 για να είμαι δίκαιο, είναι κάτι καινούριο. Και λέει ότι όλε θα εξετάσει τι εκκρεμούσε αιτήσει για παραχώρηση κυπριακή υπηκότητα και μπαίνουμε στο κομμάτι των μειχτών γάμων, των, του επικισμού. Mm -hmm. Τούτον επηρεάζει τον πληθυσμιακό. Μετακριτή... Έρχεσαι και λύνει ένα πρόβλημα που δημιούργησε η εισβολή των επικισμών, το λύνει με ένα μέτρο. Εγώ έτσι το βλέπω. Ε, ε, ναι, ναι, είναι ακριβώ έτσι. Έτσι το βλέπω, δικαίωμα μου. Ε, ναι, όπως, απλώς, μπορεί και να έχει κά, λάθος λάθο κάπου στην ανάγνωση σου, να σου πω γιατί. Πες. Επειδή τι είπε ο πρόεδρο, και γι' αυτό που αντιδράσαν και κάποιοι Τουρκοκύπροι. Ο πρόεδρο είπε με βάση τα κριτήρια του 2007. Mm -hmm. Το 2007 η κυβέρνηση Δάσου Παπαδόπουλου επήρε κάποια κριτήρια για το πώς πολιτογραφούνται έτσι, οι, οι παιδιά των μειχτών mm -hmm. Εκείνα τα κριτήρια βασικά, για να μην τσεχίζουν... Όταν δούμε... λέμε μειχτούς γάμους, γιατί πιέζουμε την παραδοτή. Βασικά Τουρκοκυπρίο με τουρκούς. Με έπικους. Με έπικους. Να λέμε τα πράγματα με, το όνομα. Πολίτες. Με έπικους. Ο Τούρκος πολίτης Μα πώς το τα κριτήρια, αντρέα Ανδρέα μου, το 2007. Κωνστά, Αποκλείουν ας... τους έπικους. Καλά. Όταν λέει ότι κύριε... Έλα Με... 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 Ο, ε, ο Τούρκο που ήρθε στην Κύπρο μετά το 1974, ο Τούρκο πολίτη που ήρθε στην Κύπρο μετά το 1974, για σένα τι είναι. Αποκλείουν του έπικου. Για σένα τι είναι, τουρίστα. Μα δεν είναι μετά το, μετά το, μετά το 1974. Μετά το 1974. Α το πριν το 1974. Και μετά. Το Άφησε. Με, έχω, με, πέ μου καθαρά την απάντηση για. Επειδή πε μου ότι μετά το 1974. Σου αποκλείεται. Ένα Τούρκο υπήκο που ήρθε στην Κύπρο μετά τι 20 Ιουλίου του 1974. Ναι. Τι είναι. Αν ήρθε ο Σεπίκο, αποκλείεται από την πολιτικογραφή με βάση πώς με... τα μπορ... κριτήρια μπορεί... του ΕΦΤ. Πώ αλλιώ δεν μπορούσε να έρθει. Δεν μπορούσε να έρθει άλλο που δεν ήταν επίκοπο. Γιατί τα Επειδή κριτήρια του Εξεκίνησα 7. και σου λέω ναι. ότι το πληθυσμιακό είναι το πιο σημαντικό μαζί με τη γεωγραφία. Και μου είπε, ίσω ε, το, το, το διαβάζω λάθο. Αποκλείεται αυτό ο σω το διαβάζω λάθο. Και σε ρωτώ, Α, ο Τούρκο υπήκο που ήρθε στην Κύπρο μετά τι 20 Ιουλίου του 1974. Και σοπαντό, όχι. Δεν είναι επίκοπο. Δεν, είναι Δεν μπορεί να πολιτογραφηθεί. Είναι έπικο. Δεν μπορεί να πολιτογραφηθεί. Α, ε, απάντα μούτων, μου τον. Αυτό σου λέω. Με τα βάση τα κριτήρια Βάζει. του 9, από το 7, 17. συγγνώμη, που τα πήρε ο Τάσο ο Παπαδόπουλο. Αποκλείεται. Επειδή για να. Άρα για Άρα να είναι μόνο οι Τούρκοι που ήρθαν πριν το 1974. να σου πω. Ναι. είναι ανθρώποι <laughs> οι οποίοι είτε γνωριστήκαν στο εξωτερικό, είτε ε, 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 γνωριστήκαν στην Κύπρο, αλλά. Ε, υπό κάποιες, υπό, κάποιες, υ, υπό κάποιες, υ, υ, πριν το 74, <ΣΟ> και τα παιδιά του γεννηθήκαν μετά το 1974. Άρα, Εσύ, Άρα λες... υπάρχει μια σειρά κριτηρίων με βάση τα οποία αποκλείονται οι έπικοι. Αποκλείονται οι Τούρκοι αποκλείονται υπήκοοι οι... που ήρθαν οι στην Τούρ, Κύπρο μετά ίστα... το 1974. Αυτό λέει. Okay. Επειδή δεν λέω... το ξέρω. Εσύ ισχυρίζεται. Όμω. και εγώ, όταν ήμουν υπουργό εξωτερικών, είχα ετοιμάσει πρόταση. Επειδή η πολιτική ισχύει εν τούτη, πολιτογραφίζει από το 2007 μέχρι το 2013. Αφήνω να λέω και τα πράγματα με το όνομα του και πολιτογραφούνταν περίπου 200-300 <coughs> άτομα την ημέρα, την ημέρα λέω, χρόνος συγγνώμη, mm -hmm. έτσι. Το 2013 σταμάτησε Τον το πράγμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ε, ε, πολλές ε, ε, διαμαρτυρίες και από Τουρκοκύπριους, έτσι. Ε, εγώ προσπάθησα τότε να το επαναφέρω. Εντάξει, δεν έγινε αποδεκτό γιατί δεν έγινε αποδεκτό από πολλού λόγου. Αλλά εν τούτον που γαμνεί ο Χριστόδη αυτή τη στιγμή. Αλλά να πω ότι δεν είναι αυτό. Α, 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 περίπου υπολογίζω ότι είναι κοντά στα χίλια αυτά. Έτσι, με βάση τα κριτήρια του 7. Ε, αλλά το πρόβλημα των Τουρκοκυπρίων, πώ είσαι σχέση με τούτον που λαλεί εσύ, ε, και τούτον καταδεικνύει τη μη βιωσιμότητα του Κυπριακού, ήρθε κάποιο το 1974. Λάξει, σήμερα είναι 50 χρόνια. Κοινώς ο οποίος του 1974, ο οποίο είναι 50 σήμερα... Όχι, ο κοινός που ήρθε είναι παραπάνω από 50, ο κοινός που γεννήθηκε... Ο κοινός που ήρθε, εν... ο οποίος ναι. τώρα είναι 60-70 χρόνια, έτσι, ήρθε στην Κύπρο, εγέννησε έναν παιδί στην mm -hmm. Κύπρο mm -hmm. το 1984, έτσι. Κοινώς το παιδί που εγέννησε το 1984, το οποίο έγεννησε στην υπογένεια... Κύπρο το οποίο γεννήθηκε εν Έτσι. Δεν mm -hmm. είναι Κύπρο, είναι εντάξει, Αλλά γεννήθηκε εν και το κοπελού. Και το δικό του κοπελού είναι ακόμα. Βρίσκεται μια κοπελούκυπρια που το χορκό δίπλα που γεννήθηκε και αυτή η Κύπρο. Και λέμε του δεν είσαι Κύπριο πολίτη. Κάμε μου, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο να εξηγήσω την δική μου άποψη. Δεν του λέω δεν είσαι Κύπριο πολίτη του λέω ότι είσαι κρεμότητα όπω είναι το Κυπριακό, διότι είσαι προϊόν του Κυπριακού, το πληθυσμιακό, εν μέρο του Κυπριακού προβλήματο. Αν έρθει η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα και το λύσει παραχωρών, βλέπω το ανθρωπιστικό και το σέβομαι και συμφωνώ μαζί σου ότι στο τέλο τη ημέρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι και να έχουν την Κυπριακή Ιθαγένεια. Αλλά εμπορεί να αποφασίζει μία από τι πιο σημαντικέ ψυχέ του Κυπριακού, Όπω για παράδειγμα να αποφασίζεται επί του εδάφου στο εδαφικό, το κοβεκιάσαμε την προηγούμενη φορά. <Συσίλιο> Όλη η ανοικοδόμηση που γίνεται σε περιοχέ που το 2004 με βάση το σχεδίο ΝΑΝΑΝ θα έρχονταν, θα επιστρέφονταν στην ελληνοκυπριακή πλευρά, σήμερα δεν βρίσκει ούτε οικόπεδο να, να επιστρέψει. Άρα ερχόμαστε εμεί και ένα προϊόν που δημιουργήθηκε λόγω τη εισβολή, λόγω του επικισμού, <Συσίλιο> το λύνουμε. Δεν αγνοώ το ανθρωπιστικό το με κομμάτι πώς, με το να δώσουμε την υπηκότητα έτσι. Άρα στο, στο τραπέζι του διαλόγου ο επικισμό φεύγει. Ε, ναι. Πρέπει είναι μέρο τη λύση του, ναι, ε, ναι, 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 του ναι, το ναι, πράγμα ναι. για μένα. Ρε. Είναι, είναι μέρο, συμφωνώ. Είναι εύκολο να πει είτε έτσι είτε άλλο πω. Εγώ σου λέω ένα παράδειγμα που είναι χιλιάδε τα παραδείγματα του ανθρώπου που γεννηθήκαν και προέκυψαν. Όχι, ναι, ναι. ναι, ναι και συμφωνώ μαζί σου 100% αλλά δεν το Ωραία, δίνω και, σήμερα, και εγώ δεν σήμερα να το δώσω στο σήμερα. τραπέζι Ωραία, του διαλόγου. Δεν το αναγνωρίζω. Ναι. Σήμερα. Και επειδή δεν το κάνω, τι κάνει αυτό. Επειδή δεν αναγνωρίζω ούτε του <στοί> γάμου μεταξύ του μειχτού γάμου οι οποίοι ε, διανεργηθήκαν στην Κύπρο. Δεν του αναγνωρίζω ω Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό τι Αυτό σηκώνεται και πάει η Τουρκία. Έτσι. <χω> μαζί με τη γυναίκα του και αποκτούν τουρκικό διαβατήριο. <χω> Έτσι. Με αποτέλεσμα. Να μην τα πράγματα. Να είναι Τούρκοι υπήκοοι. Τώρα, η τουρκοποίηση των κατεχωμένων με το αντί να έχουν Κυπριακά διαβατήρια είναι τουρκικά διαβατήρια. Έτσι. Άρα. Είναι μαθηματικοί, είναι μαθηματικό πλέον το θέμα. Πώ όλη η πλειοψηφία μετά θα είναι Τούρκοι, Υπήκοοι, ακόμα και εκείνοι που Άδει, δεν είναι πια το, διαβατήρια. Χωρί κυπριακό, κυπριακό διαβατήριο, πλήρη τουρκοποίηση. Αν αυτοί οι άνθρωποι εγώ είχαν Κυπριακό διαβατήριο, είναι... να ρωτήσω κάτι. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν το Κυπριακό διαβατήριο, το Ευρωπαϊκό διαβατήριο σήμερα, θα άλλαζαν οτιδήποτε στι ισορροπίε του Κυπριακού. Θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Ή αν, αν, αν λυθεί το Κυπριακό, λοιπόν. ξέρω εγώ, στην άλλη εβδομάδα, οι άνθρωποι έφταρξαν να πιάνουν το Κυπριακό διαβατήριο. Δεν, δεν, δεν λέω. Θα ότι, προτιμήσουν δεν, το κείμενο από το Ευρωπαϊκό. Μα, δεν είναι λύση το πράγμα. Απλώ είναι το τι, τι έγινε μετά από 50 χρόνια. Mm -hmm. Εκάψ, εκα, εκα, εκόψαμε μέσα. Έτσι. Και αυτόν καταδεικνύει τη μη δυοσιότητα τη μιλήση. Πε ότι έχει λύση. Να μην το συζητήσουμε, λύεται το θέμα. Αν δεν έχει λύση και επέλθει διχοτόμηση, πάλι αλλά με λύση. Με λύση, συμφωνία. Με συμφωνία. Ναι, με συμφωνία, ναι, συμφωνία, ναι, συμφωνία ναι, τότε πάλι λύεται το θέμα. Τούτη ακρεμότητα εκκρεμότητα δημιουργεί του ταούλα. Δημιουργεί ανθρωπιστικά θέματα. Υπάρχει και και η. Μπορεί και ότι Μπορεί και να παρανομούμε επειδή μπορεί, δημιουργούμε και stateless people, απάτριδε, που απαγορεύεται από το διεθνέ δίκαιο. Είμαστε κατηγορούμενοι σε χίλια φορά. Εμεί να αναγνωρίσουμε τον επικισμό. Ε, όχι, δεν θέλουμε να τον αναγνωρίσουμε. Που την άλλη, τι είναι το κομπελίν που γεννήθηκε στην Κύπρο, είναι, είναι, είναι αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Από πολλά πράγματα είναι αποτέλεσμα. Έτσι. Ναι. Αλλά ενέπικο. Δηλαδή, κάποτε αρνούμαστε να βλέπουμε τα δεδομένα τα πραγματικά. Κρύβομαστε πίσω από ε, τεχνάσματα τα οποία ε, διαιωνίζουν το αδιέξοδο, το τραγικό που πραγματικά Μα ένα απειλεί λεπτό, τον Ελληνισμό. Καλή, δηλαδή, ένα λεπτό, ρε Κωνσταντίνο. Διαιωνίζω το αδιέξοδο να δεν δώσω κυπριακή υπηκότητα σε έναν. Ο οποίο ναι, με τη δικαιούται, δεν αντιλέγω, αλλά είναι μέρο τη λύση. Εγώ είπα σου Διονίζη το Αδέδω εγώ είπα σου Διονίζεται με τη μη λύση ό,τι και να κάνει. Μην αλλά πει δεν συζητούμε το συγκεκριμένο θέμα. ή το συγκεκριμένο σε εάν λε, έχει λεπτό, λογική. Διονίζεται είτε του δώσω είτε δεν του δώσω. Τι? Είτε του δώσω την υπηκότητα, είτε δεν του την δώσω, θεωρεί ότι διαιώνίζεται. Φυσικά διαιώνίζεται. Έρα να μην την δώσω, του, του, να την αφήσω του, να την διαπραγματευτώ στο τραπέζι. Από την άλλη είναι αρχιεσά και λε, κύριε. Ποια είναι η επίσημη μα θέση, πρέπει να σταματήσουμε να μα την υποκρίνετε, Αντρέ. Εγώ είμαι κυβέρνηση όλη τη Κύπρου. Οι Τουρκοκύπροι είναι μέλη αυτής της, ε, αυτού του κράτου. Θέλω, έτσι. θέλω να πω ότι του εκπροσωπώ. Το Α, το Β, το Γ. Το γ. πρωτόκολλο It's 10, 10 τη ένταξη όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενώ ότι μπαίνει ολόκληρη η Κύπρο, αλλά η κυβέρνηση τη Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί έλεγχο μόνο επί αυτού του κομμάτου. Δεν ελέγχει. Ναι, δεν ελέγχει. Δεν, δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο. Συμφωνώ. Εντζο, του uh, οι τον είναι νόμο. Όχι. Οι Τουρκοκύπροι είναι μέλη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι. Το να διαφωνεί. Εντάξει, μα. Εσύ, ποια είναι η θέση σου, δηλαδή. Ότι απλώ εμπρεώζει. Εγώ θα παίζω ένα μπελόν. Όχι, όχι. Είπα τη θέση μου, αλλά να την επαναλάβω. Προτιμώ να τη λέω εγώ παρά να μου τη λέει εσύ. Η θέση μου είναι ότι το πληθυσμιακό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του κυπριακού προβλήματο όπω και το εδαφικό ο επικισμό έχει επηρεάσει το πληθυσμιακό σε πάρα πολύ ναι. μεγάλο βαθμό. Που το 18% των Τουρκοκυπρίων πριν το 1974, σήμερα είναι πιο ψηλό ποσοστό, δεν ξέρω πόσο είναι. Και αν θα το λύσω, θα το λύσω μαζί και με τι άλλε πτυχέ του Κυπριακού ναι. προβλήματο. Άρα, αφού εσύ θεωρεί ότι είτε δώσω είτε δώσω την υπηκότητα η το αδιέξοδο διονύζεται, να τη δώσω ω μέρο τη λύση σε εκείνου για του οποίου δεν είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα είναι Κύπροι πολίτε. Αυτή Άρα συμφωνεί ότι με το να μην το δώσω δεν χειροτερεύει το πληθυσμιακό. Oh, να το βάλω διαφορετικά. Αν το δώσω, είναι. δεν βελτιώνω το πληθυσμιακό. Δεν το βελτιώνει. Διότι αν αληθεί βελτιώνεις το Κυπριακό, όλοι σου... αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τουρκικό διαβατήριο Βελτιών... σήμερα θα θέλουν ευρωπαϊκό. Εντάξει. Βελτιώνει τη θέση σου στη διεθνή κοινότητα, βελτιώνει τη θέση σου ε, στι διαπραγματεύσει, βελτιώνει τη θέση σου εναντί αυτών των ανθρώπων με τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα που είπαμε, που λε ότι θέλει να εκπροσωπεί. Έτσι. Αυτό κάνει. Και σου λέω, δεν είναι πολύ αυτή με τα κριτήρια του 7. Έτσι, επειδή έχει πολύ περισσότερε χιλιάδε που είναι μετά τα κριτήρια, του που είναι μετά από την εισβολή. Mm -hmm. έτσι, που δεν του καλύπτει τούτο που είπε ο Χριστοδουλή. Τώρα, τούτο που είπε ο Χριστόδης μπορεί να καλύπτει χιλιάδε. Νομίζω μάξι. ότι ακόμα και το κριτήριο του 7 έχουν μια γκρίζα ζώνη σε αυτά που πολύ σωστά είπε. Ε, το παιδί του παιδιού Νομίζω ότι καλύπτει. Όσον αφορά τα άλλα τα μέτρα. Εντάξει, για να λέμε. εσύ κι μείναμε Μιλάμε σε ένα μέτρο. Μιλάμε στο πρώτο. Γιατί και λέω ότι χαμηλή <σχελίως> πολιτική. Τούτων ενδεχομένω ήταν το πιο σημαντικό μέτρο. Είναι χαμηλή πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να, να βελτιώσω την πρόσβαση του σε, σε, σε χώρου λατρεία. Καλά, τώρα απαγορεύουμε του. Ολόκληρε αστυνομικέ ε, παίρνουμε παίρνουν. Ή να συνεχίσει το εργοστάσιο στη Μια Μιλ. Ε, συνεχίζει και Α, να ναι. συνεχίζει. Να πω κάτι για το εργοστάσιο. Ή ότι να φέρνω οξυδάτα μολόχιε ή να μολόχει. φέρνω στην ε, πράσινη γραμμή. Να, να Έχει... ρωτήσω κάτι για τη Μια μιλιά Έχω ναι. το απορία. Διαβάζοντα κάτι πρόσφατα, το είπε ο Μονάδα Επεξεργασία Λιμάτων. τη μια μίλια ουσιαστικά επάτυχασε διότι έπρεπε να πληρώνουν και οι δύο πλευρέ το κομμάτι του στη γερμανική εταιρεία που το διαχειρίζεται. Η τουρκοκυπριακή πλευρά ή το ψευδοκράτο ή όπω θέλει, Πέτο δεν ε, πληρώνει, αλλά για να μην κλείσει η Μονάδα Επεξεργασία Λιμάτων έρχεται η Κυπριακή κυβέρνηση και πληρώνει το 65%, αν δεν κάνω λάθο, του ποσού που οφείλει να πληρώσει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Εντάξει, δεν ξέρω τι λεπτομέρειε. Διότι τούτα, είναι τούτα είναι. έχουν να κάνουν και με τη, μιλούμε για λύση νομοσπονδίας. Ναι. Τούτα έχουν να κάνουν και με τη λογική τη συνεργασία. Δηλαδή, εγώ εκείνο το οποίο άρχισε να, 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 να μπαίνει λίγο στο ραντάρ μου είναι ότι να δείξω την επιθυμία μου για λύση, να δείξω ότι συμ... το ότι αντιλαμβάνομαι τα ανθρωπιστικά θέματα που υπάρχουν, αλλά έγινε να, έχω κάποιε στοιχειώδει υποχρεώσει ω τουρκοκυπριακή κοινότητα και να μην τι Έγινε η αντίδραση κάποια μερίδα τη τουρκοκυπριακή κοινότητα, όχι όλη, να είναι έντα θέλω τούτα τα μέτρα ε. που μου προσφέρει. Φυσικά το «έν» γίνεται. Σε ρητορικό, επειδή επί γίνεται. ναι, 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 Έτσι, εύκολο. εύκολο. Και γίνει εύκολο. που πατριωτισμό που μπορεί. Ωραία. Οπότε σε μια νομοσπονδία, όντω δεν θα γίνεται. Τώρα γίνεται με των Κυπριακών, ακόμα κάτι το οποίο μας έχει παγιδεύσει. Έτσι, αλλά... Αλλά λεπτό, δηλαδή στην ομοσπονδία θα έτσι οφλούσαν αν δεν επληρώνουν η μία ομοσπονδία το ένα ομοσπονδόν κρατήδιο ή τον οφειλήν του στη μία μιλιά θα έπρεπε να την πληρώσει το άλλο, είναι η κεντρική κυβέρνηση. Αν έσυγε έναν pay-out όχι. Ήταν <στά> να κλείσει όμω και, και να πλημμάνουμε το στο. και, στο σχέδιο ήταν ότι δεν θα κάναμε <στά> μπέιλα ότι μια κοινότητα την άλλη και θα ήταν νομικά και θεσμικά κατοχυρωμένο. εντάξει, τούτα είναι ωραία και καλά στο χαρτί. Θα <στά> <στά> <Έχω στά> <ένα>, με <στά> μια μονάδα <στά> επεξεργασία λιμάτων που αν κλείσει, αγγλίσει ξέρει πώ να πνιούμε. Και γίνεται και σε άλλε χώρε. Ναι. Υπάρχουν λύσει επί, αυτών των θεμάτων, αν δεν ζούμε καλά. Αλλά απλώ για να κλείσουμε με τα μέτρα τουλάχιστον που λεπτά τη γη μα. Υπάρχουν πιο σημαντικά μέτρα. Γι' αυτό που λέμε πολλά χαμηλή θέση. Και πιο, πιο σημαντικά μέτρα που απασχολούν του Τούρκου, αν όντω θέλουμε, και είμαστε ειλικρινεί, ή αν πούμε, κύριε, εγώ το όλο πακέτο λύση ε, είναι κυριε εγω το ολο πακετο λυση ειναι η διευκολυνση του να δουλέψουν από εδώ. Αρκετοί θέλουν να δουλέψουν από εδώ και δεν μπορούν λόγω. Ε, το ότι ας πούμε τους κάνουν τη ζωή δύσκολη οι τράπεζες δεν μπορούν να ανοίξουν ε, λογαριασμό, να δεν έχουν διευθύνσει σύμποδα ή οτιδήποτε πράγματα πολύ υπερβολικά ή ας πούμε στις κοινωνικέ ασφαλίσεις μπορεί να τους ζητήσουν προηγούμενους εργοδότες αν έρθει κάποιο να δουλέψει πρώτη φορά και χρη, αναγκαζόμαστε να εισάγουμε και ξένων εργατικών προσωπικών επειδή δεν διευκολύνουν έναν τουρκοκύπριους πραγματικούς με ταυτότητες ή οτιδήποτε να δουλέψουν ποδά. Τώρα τα θέματα απασχολούν πολύ περισσότερο από τι μολόχες και τα ξηδάτα του Τουρκοκύπριου, αν θέλαμε πραγματικά να του να τους βοηθήσουμε. Ε, που είχαμε εκεί, εντάξει, αν έκαμε καλή αντίποση, αν έκαμε. Ε, δεν θεωρώ ότι τη σημαντική είναι την πρωτοβουλία. Ε, ούτε και θεωρώ και κάπω ανούσια, ακούσια μάλλον, και το θέμα των διαβατηρίων, επειδή είναι πολύ περιορισμένο ε, αριθμό ατόμων. Αυτά. Έλειψε ε, ναι. Λοιπόν, α, ε, αυτά είχαμε για σήμερα, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Κωνσταντίνο Πετρίδη, κυρίες Καλή και Καλή συνέχεια